Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα πλέξουμε τετράγωνα και εύκολα σουβέρ με απλά ποδαράκια και τελείωμα θα κάνουμε την πλέξη κάβουρα. Θα χρησιμοποιήσουμε νήματα που μας έχουν περισσέψει και βελονάκι νούμερο 3,5. Πάμε να φτιάξουμε αυτά τα εύκολα σουβέρ βήμα-βήμα. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας το μαγικό μας κύκλο. Πλέκω τώρα εδώ 3 αλυσίδες και μέσα στον κύκλο μου πλέκω 2 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια μέσα στον κύκλο. Δύο αλυσίδες, 3 ποδαράκια πάλι μέσα στον κύκλο. Κάνω 2 αλυσίδες στον αέρα και 3 ποδαράκια μέσα στον κύκλο για να κλείσω αυτή τη σειρά. Δύο αλυσίδες, τραβάω την κλωστή μου να κλείσει ο κύκλος και κλείνω εδώ τη σειρά μου με ένα βουβό. Στη συνέχεια θα πλέξω 5 αλυσίδες και σε αυτό εδώ το μεγάλο κενό θα πλέξω 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα και 3 ποδαράκια πάλι στο ίδιο το κενό. Δύο αλυσίδες και θα πάω στο επόμενο κενό να πλέξω πάλι ένα σετάκι από ποδαράκια. 3 ποδαράκια στην αρχή, 1, 2, 3, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια στο ίδιο εδώ το κενό. Θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να κλείσω τη σειρά μου. Έχω φτάσει εδώ στο τέλος από το τετράγωνο και τώρα εδώ θα πλέξω 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 2 ποδαράκια τώρα μέσα στο κενό και θα κλείσω με ένα βουβό επάνω στις αλυσίδες που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά και έτσι θα δημιουργηθεί και το τρίτο ποδαράκι. Θα πάω με βουβά μέχρι τη γωνία για να αλλάξω χρώμα και να πλέξω το σχέδιό μου. Πατάω μέσα στο κενό, τραβάω την κλωστή μου, κλείνω εδώ με ένα βουβό και τώρα θα βάλω άλλο χρώμα κλωστής. Θα πλέξω 3 αλυσίδες είμαι σε αυτό το σημείο, έχω τελειώσει τις 2 σειρές και τώρα είμαι εδώ ακριβώς. Θα πάρω κλωστή και μέσα εδώ στο ίδιο το κενό θα πλέξω ένα ποδαράκι.
δύο αλυσίδες. Στο επόμενο κενό θα πλέξω τρία ποδαράκια. Δύο αλυσίδες. Και εδώ στη γωνία θα πλέξω τρία ποδαράκια. Δύο αλυσίδες και τρία ποδαράκια στο ίδιο το κενό για να δημιουργήσω εδώ τη γωνία. Δύο αλυσίδες, στο επόμενο κενό τρία ποδαράκια. Δύο αλυσίδες. Και εδώ στην άκρη θα πλέξω 1, 2 ποδαράκια. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα αλλάξω χρώμα πάλι κλωστής. Πλέκω 3 αλυσίδες για να δημιουργήσω εδώ ένα ποδαράκι στην άκρη. 4-5 για το κενό που χρειάζομαι για να πατήσω εδώ να πλέξω 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Συνεχίζω κάνοντας 2 αλυσίδες στον αέρα. 3 ποδαράκια στο επόμενο κενό. Δύο αλυσίδες και τώρα στη γωνία θα πλέξω 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα και 3 ποδαράκια στο ίδιο το κενό. Δύο αλυσίδες, στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Εδώ, το τέλος. Εδώ θα πατήσω το τρίτο ποδαράκι μέσα στο κενό από τα δύο προηγούμενα, της προηγούμενης σειράς. Και έτσι θα κλείσω και αυτή τη σειρά, θα γυρίσω το πλεκτό μου για να κάνω την τελευταία σειρά με άλλο χρώμα. Ενώνω τώρα το άλλο χρώμα κλωστής εδώ στην άκρη και πλέκω 3 αλυσίδες για να δημιουργήσω εδώ το ποδαράκι στην άκρη. Παίρνω στο βελονάκι μου και πλέκω ένα ποδαράκι στην πρώτη τη θηλιά, 2 αλυσίδες και στο επόμενο εδώ μεγάλο κενό θα πλέξω 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, 3 ποδαράκια στο επόμενο κενό. Έτσι θα πλέξω γύρω-γύρω και αυτή τη σειρά. Εδώ στη γωνία θα πλέξω 3 ποδαράκια. Στη συνέχεια θα κάνω 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια πάλι στο ίδιο το κενό. Δύο αλυσίδες, 3 ποδαράκια
στη συνέχεια. Δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια στο επόμενο μεγάλο κενό. Και τελειώνουμε κάνοντας εδώ δύο αλυσίδες και στην άκρη δύο ποδαράκια, ένα μέσα στο κενό και ένα επάνω στην αλυσίδα για να έχουμε πιο σταθερό εδώ τη γωνία μας, να την έχουμε πιο σταθερή. Σε αυτό το σημείο τώρα, αφού έχω τελειώσει το σχέδιό μου, θα πλέξω μία σειρά γύρω-γύρω με την πλέξη κάβουρα για να ολοκληρώσω το σουβέρ μου και να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Πλέκω μία αλυσίδα και βάζω το βελονάκι μου δεξιά τη θηλιά που είναι στη δεξιά πλευρά, παίρνω κλωστή και τώρα πλέκω ένα άριχτο. Συνεχίζω βάζοντας το βελονάκι μου δεξιά και πλέκω άριχτα. Έτσι θα πλέξω γύρω-γύρω για να τελειώσω το σουβέρ μου. Βάζοντας το βελονάκι μου δεξιά σε κάθε μία από τις θηλιές της προηγούμενης σειράς. Εδώ έχω φτάσει στη γωνία και πλέκω ένα άριχτο και στην ίδια ακριβώς τη θηλιά άλλο ένα. Και συνεχίζω στην άλλη πλευρά. Και το πολύχρωμο σουβέρ μας είναι έτοιμο. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το ντύσουμε με λίγο ύφασμα στην πίσω πλευρά και να γίνει ακόμα πιο σταθερό. Όπως έχω κάνει, σε αυτά εδώ έχω διαλέξει πράσινο χρώμα και σε αυτό που πλέξαμε θα βάλω κόκκινο. Με μία θερμοκόλλα μπορούμε να κολλήσουμε το ύφασμα στην πίσω πλευρά και να το κόψουμε μετά ακριβώς με το σουβέρ μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να το αφήσετε και σκέτο. Απλά με το ύφασμα είναι πιο σταθερό και έχει και όμορφο φόντο. Και έτσι δίνουμε περισσότερη αξία στα νήματα που μας έχουν περισσέψει και τα χρησιμοποιούμε να κάνουμε όμορφα πλεχτά. Θα κόψουμε τώρα με ένα ψαλίδι το ύφασμα που περισσεύει και θα δώσουμε το σχήμα από το σουβέρ μας. Έτοιμο και με το ύφασμα. Και έτσι έχουμε φτιάξει όμορφα, χαρούμενα, πολύχρωμα τετράγωνα σουβέρ. Ελπίζω, φίλοι μου, να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα, χειροποίητα, πολύχρωμα σουβεράκια. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!